Τώρα σοκ έχει προκαλέσει στο Μεσολόγγι η είδηση πως αστυνομικοί απεγκλώβησαν από γιο ταχύ, το οποίο ήταν παρκαρισμένο, ένα κοριτσάκι μόλις 4 ετών που είχε ξεχάσει μέσα ο πατέρας του, Χρήστο Στρατουλάκο. Ακριβώς, ο οποίος Μάρκο είχε πάει για ψώνια σε σούπερ μάρκετ στο Μεσολόγγι και από θαύμα γλιτώσαμε τα χειρότερα. Καθώς οδηγοί είδαν το παιδάκι μέσα στο αυτοκίνητο και άμεσα ενημέρωσαν την αστυνομία. Στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικοί της ομάδας Δία, οι οποίοι έσπασαν το τζάμι του αυτοκινήτου και κατάφεραν και απεγκλώβησαν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση το παιδάκι, το οποίο, να σας πω, ότι αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου και εν συνεχεία στο νοσοκομείο του Αγρινίου. Ο πατέρας, αυτή την ώρα που μιλάμε, Μάρκο, βρίσκεται ενώπιον των δικαστικών αρχών στο Μεσολόγγι, καθώς, όπως καταλαβαίνετε, μετά το περιστατικό υπήρξε και η σύλληψή του. Είναι ένα περιστατικό που προκαλεί ανησυχία. Να σε ρωτήσω πώς αντιλήφθηκαν οι αστυνομικοί πως βρισκόταν το παιδί μέσα στο αυτοκίνητο. Από ό,τι γνωρίζουμε, Μάρκο, υπήρχαν κάτοικοι του Μεσολογγίου, οδηγοί, οι οποίοι είδαν το παιδάκι κλειδωμένο μέσα στο αυτοκίνητο και αυτοί ενημέρωσαν τους αστυνομικούς. Ευτυχώς ήταν κοντά ομάδα Δίας που περιπολούσε στην περιοχή. Οι αστυνομικοί πήγαν πολύ γρήγορα στο σημείο, γιατί καταλαβαίνεις ότι κάθε λεπτό το οποίο περνούσε ήταν επικίνδυνο για το παιδί. Με αποτέλεσμα, λοιπόν, να σπάσουν το τζάμι και να βγάλουν το παιδάκι. Πάλι καλά που πρόλαβαν οι άνδρες της αστυνομίας και το έβγαλαν το παιδί. Σε ευχαριστώ θερμά.